Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε? Είστε στο Κορδελιό ή στο Υγίνιο? Κορδελιό. Στο εξωτικό, μάλιστα. Ναι. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το σκοτσέζικο ντούζι της ομάδας σας. Τη μια μέρα ο πρόεδρος αφήνει, βγάζει μια ανακοίνωση ότι δύσκολα τα πράγματα, δίνει μια προθεσμία και όλοι ανησυχούν για το μέλλον του Γυναικού. Μετά από λίγες μέρες, να βρέθηκε η λύση, να η κινήσει το διοικητικό. Τη μια μέρα βαριά ήταν στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας, την άλλη μέρα θρίαμβος επί του Απόλλωνα που είναι πολύ δυνατός. Είστε λίγο απρόβλεπτοι. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δικαιολογούνται ως ένα μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, ναι, κακά τα ψέματα, με τον πρώην μεγαλομέτωχο, τον κύριο Νιώπα, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Είχε φτάσει εκεί που δεν παίρνει άλλο, που λέμε, και οικονομικά. Ο άνθρωπος είχε κάνει μια συμφωνία το καλοκαίρι με ένα άλλο φαν γερμανικό, το οποίο τελικά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά που έλεγε. Ναι. Ξαναέμεινε ο άνθρωπος μόνος του και προσπάθησε όσο μπορούσε να σηκώσει το βάρος της ομάδας ξανά μόνος, όπως το σηκώνει εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Κάποια στιγμή έφτασε, που λέμε, στο αμήν. Ναι. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι αυτό και αυτό δεν μπορώ άλλο, και προς τιμή του θέλω να δώσω την ομάδα, δεν μπορώ να την συνεχίσω άλλο. Με μια προθεσμία 10 ημερών, όπου λέει ότι μετά τέλος. Υπήρχαν, ναι, υπήρχαν κάποιοι ενδιαφερόμενοι, κάνα κάποιες συζητήσεις και βρέθηκε και αυτοί, αυτό το, οι Γερμανοί, οι οποίοι κάναν και αυτή την πρότασή τους, βρεθήκανε και ήταν η πιο σοβαρή πρόταση που θα μπορούσε να έχει, και όλα ήταν, είχαν θετική κατάληξη. Το θέμα είναι ότι πλέον η ομάδα έχει βρει την ηρεμία της και στο και έξω αγωνιστικά, και αυτό φαίνεται πλέον και στο αγωνιστικό κομμάτι, ότι είμαστε καλά. Να φανταστείτε ότι όταν κατεβήκαμε στην Κρήτη, η ομάδα πήγε αυθημερών Αθήνα να πάρει το πλοίο, να πάει να παίξει και να γυρίσει κατευθείαν. Αυθημερό, με τα 1000 προβλήματα που είχαμε. Ξεκινήσατε τα... πρωί, όχι το βράδυ. Τώρα τα παιδιά κοιμηθήκανε οι μισοί στο πλοίο, στο κατάστρωμα. Άλλοι εκεί. Ήταν 3 καμπίνες. Μιλάμε τώρα για κατάσταση. Για να γίνει οικονομία, γιατί ο άνθρωπος του είχε πει ότι δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Και προς τιμή του προσπάθησε να κατεβάσει την ομάδα. Υπήρχε πρόβλημα στο να κατέβει η ομάδα στο πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Τελικά κατάφερε, βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, συζήτησε και έγινε αυτή, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η συμφωνία. Άλλαξε χέρια η ομάδα και πλέον είμαστε και στο ψυχολογικό κομμάτι, είμαστε ακόμα καλύτερα. Η ομάδα είχα πει και ακόμα με τη ακόμα και την ήττα που είχαμε στην Κρήτη, είχα πει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στα παιδιά, υπάρχει ποιότητα. Είχαμε τεράστια προβλήματα όμως εξωαγωνιστικά. Mm. Αφού ηρεμήσαμε, νομίζω ότι το μόνο που μας έλειπε ήταν μια μεγάλη νίκη. Αυτή ήρθε με τον Απόλλωνα. Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη έπεσαν υπογραφές, έχετε άλλη δίκηση και όλα κυλάνε ρολόι, όλα έφτιαξαν? Δεν κυλάνε ρολόι, απλά σας θέλω να σας πω ότι υπάρχει πλέον μια ηρεμία στην ομάδα. Τα παιδιά είδαν ότι έχει αλλάξει. Δεν αγωνούν για το μέλλον τους, για το αύριο. Ναι, σωστά. Ναι, ήρθαν, ναι, οι άνθρωποι, ναι, και από την πρώτη μέρα, πριν καν πέσουν οι υπογραφές, εφόσον τα βρήκανε προφορικά, ήρθαν οι άνθρωποι και μοιράσαν κάποια χρήματα στα παιδιά. Υπήρχε οξύ πρόβλημα. Μάλιστα. Είδανε κάποιες κινήσεις καλής θέλησης και ηρέμησαν τα πράγματα. Υπήρξε και χημία άμεση, θα έλεγα, με τους καινούριους διοκτήτες. Ήρθαν στα πολιτήρια, πλησιάσαν πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι μπήκαν πολύ γρήγορα στο κλίμα της ομάδας και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί και εκεί είχαμε πολύ μεγάλο θέμα. Άρα να συνηθίσουμε από εδώ και πέρα μια εικόνα του Γυναικού και μέσα στο γήπεδο που θα πλησιάζει πιο πολύ αυτής της Κυριακής με τον Απόλλωνα παρά... Σωστά. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι πλέον η ομάδα, όπως σας είπα, έχει βρει την ηρεμία της και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει πλέον και μεγαλύτερη διάθεση από τους παίκτες στην προπόνηση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, να κάνεις καλή προπόνηση, γιατί ό,τι κάνεις μέσα στην εβδομάδα θα σου βγει στο παιχνίδι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση να αλλάξει χέρια η ομάδα γρήγορα και αυτό νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ και στον αγώνα της Κυριακής. Το οποίο το πήρατε με ανατροπή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κοιτάξτε, όσοι ήταν στο γήπεδο είδαν ότι είχε μια υπεροχή ο Απόλλων με την μπάλα, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά νομίζω τις ευκαιρίες ξεκάθαρες τις είχαμε εμείς και πριν να γίνει το 1-0 και μετά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τρίτο και τέταρτο γκολ. Δεν ήρθε και κάποια στιγμή χάσανε και έχασε και ο Απόλλων κόντου κάποιες ευκαιρίες εκεί γύρω στην 90, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η εικόνα μας ήταν που είχε πολύ μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα παιχνίδια και φαινόταν πλέον ότι τα παιδιά
και στον αγωνιστικό χώρο ήταν συγκεντρωμένα μόνο στο παιχνίδι. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για μας. Να το καταφέρουμε αυτό. Τον αυριανό αγώνα με τον ΠΑΟΚ πώς τον αντιμετωπίζετε? Τι θέλετε να κερδίσετε μέσα από αυτό το παιχνίδι? Νομίζω ότι σε τέτοιο παιχνίδι σαν αυτό το αυριανό, νομίζω ότι θα έχουμε μόνο κέρδος. Η ομάδα θα μεγαλώσει, μεγαλώνει μέσα από τέτοια παιχνίδια, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσα να κάνω αλλαγές τόσες, ούτως ώστε να παίξουν όλα τα παιδιά απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες. Ναι. Για να έχουν πούμε την... τα υπόλοιπα είναι κλεισέ, είναι τιμή μας, αυτά δεν το συζητάμε, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσουμε να το γευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό το παιχνίδι αύριο. Κάνετε και κατασκοπία, δηλαδή έχετε μια εικόνα για τον ΠΑΟ. Είναι τελειωμένη, κύριε Νικολαίδη. Κατασκοπία θέλει, δεν θέλει. Ωραία, το ωραία. Παιχνίδι. Κάθε άποψη ποδοσφαιράνθρωπου για αυτή την ομάδα του ΠΑΟ έχει ενδιαφέρον. Πώς λοιπόν εσείς εξηγείτε, η δική σας γνώμη ως ποδοσφαιράνθρωπος και αντίπαλος αυριανός, το ότι ο ΠΑΟ στην Τούμπα έχει 6 νίκες σε 6 παιχνίδια, εκτός έδρας έχει 6 αποτυχίες σε 6 παιχνίδια? Πείτε μας εσείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Η άποψή σας. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Δεν γνωρίζω πράγματα εκ των έσω. Νομίζω όμως ότι πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ίσως είναι και ψυχολογικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Μας είπατε το δικό σας παράδειγμα. Ναι, νομίζω ότι αν έρθει μια νίκη επί οποιοδήποτε αντιπάλου, νομίζω ότι από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κάνει το σερί που χρειάζεται και να έχει την βαθμολογική συγκομιδή που πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει αυτή η νίκη και από εκεί και πέρα να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει τον δρόμο του. Που θα τον βρει, είναι θέμα χρόνου πιστεύω. Ναι. Απλά δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση για αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τη δώσουν άλλοι. Όχι, αν ποδοσφαιρικά υπάρχει μια εξήγηση γενικά στο ποδόσφαιρο. Ή για το πώς. Ναι, πείτε μας. Νομίζω ότι είναι αυτό. Καθαρά θέμα να γίνει που λένε η πρώτη νίκη. Αυτό που ζητούσαμε και εμείς στο πρωτάθλημα. Βλέπεις άλλη ομάδα μετά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και την Μπαρτσελόνα να έχεις. Χρειάζεται αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό. Να φύγει αυτή, να φύγει αυτό το αρνητικό σερί που έχει μια ομάδα. Αν καταφέρεις κάνεις μια νίκη, νομίζω ότι μετά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί λέτε ότι ίσως όταν αυτό σου γίνεται έμονη ιδέα και το συζητάς κάθε μέρα, μπορεί να σου κάνει και κακό τελικά? Φυσικά, γίνεται πιο δύσκολο. Σε δυσκολεύει. Σε δημιουργεί εξτρά βάρος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστείς και αυτό το κομμάτι. Όπως και να λέγεις, είτε λέγεις σε ΠΑΟΚ είτε γυμνιακός, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά όταν έχεις τόσες πολλές αγωνιστικές να κερδίσεις εκτός έδρας. Mm-hmm. Ή γενικά να κάνεις νίκη όπως εμείς. Εσείς σκέφτεστε αύριο να χρησιμοποιήσετε και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα? Εγώ σας είπα, μακάρι να μπορούσα να τους βάλω όλους να παίξουν. Σίγουρα όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προφυλάξω κάποια παιδιά τα οποία θα παίξουν την Κυριακή, που μας ενδιαφέρει στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα θα ξεκουράσω 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή καταπονηθεί πάρα πολύ από τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα δύσκολα που είχαμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, έχουμε παίξει με όλους τους διεκδικητές πρώτης θέσης μέχρι στιγμής. Κύριε Νικολαίδη, μετά το τέλος του αγώνα σας με τον Απόλλωνα, ο κύριος Καλαϊτζίδης έκανε κάποιες καταγγελίες. Άφησε να εννοηθεί ότι πλησίασαν την ομάδα του και τον ίδιο άνθρωποι του χώρου, του ζήτησαν να μπει ο Απόλλων σε ένα κύκλωμα ομάδων που στείνει παιχνίδια κτλ. Θα τα καταγγείλει όλα αυτά στον εισαγγελέα, κλήθηκε ήδη τον εισαγγελέα. Πώς σας ακούστηκαν όλα αυτά αμέσως μετά το δικό σας παιχνίδι? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε διαδικασία τέτοια, απλά θα σας πω δύο πραγματάκια. Ναι. Ο άνθρωπος καταρχήν δεν αναφέρθηκε σε ονόματα ή σε ομάδες. Εγώ το μόνο... Η μόνη απάντηση που είχα, που του έδωσα συνέντευξη τύπου, ήταν ότι ήταν όσον αφορούσε την εν γέννη συμπεριφορά του στο δικό μας παιχνίδι. Αυτές οι καταγγελίες θα μπορούσε να τις κάνει και το προηγούμενο Σάββατο και την Παρασκευή, την προηγούμενη και την Πέμπτη. Τώρα, ήρθε αυτή η ήττα, καταλαβαίνω ότι ήταν σε μια συστηματική φόρτιση, αλλά νομίζω ότι ήταν γενικά πολύ προκλητική η συμπεριφορά του απέναντί μας από τη στιγμή που ήρθε η ομάδα στο γήπεδο μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε το γήπεδο. Και θέλω όμως να επισημάνω ότι ήταν μόνο η δική του συμπεριφορά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε με τον κόσμο. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, σε πολύ καλά πλαίσια. Δεν υπήρξε τίποτα. Το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό. Και η απάντηση δική μου στη συνέντευξη που ήταν, αφορούσε το κομμάτι της συμπεριφοράς αυτού του κυρίου όσον αφορά ατομικά.
Εντάξει, ο κύριος Χαλατζίδης σε διάφορα γήπεδα είναι λίγο ξύθιμος. Αυτό το έχουμε ακούσει και από άλλους. Ναι, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, ναι, βεβαίως. Αλλήμον, δηλαδή στο ημίχρονο του αγώνα να έρχεται με κάποιους ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζαμε και να σμπρώχνει τους ποδοσφαιριστές και μπείτε στα ποδητήρια και θα σας κάνουν. Αυτά δεν γίνονται πουθενά έτσι. Πουθενά. Ναι. Γι' αυτό όμως που είπε και ήταν πολύ χοντρό και θα κληθεί να το αποδείξει, δεν έχετε κάποιο σχόλιο. Το είπε μετά από αγώνα με εσάς. Μακάρι να αποδείξει ό,τι έχει. Μακάρι. Είναι ευχή όλων αυτό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μετά από μία ήττα. Μπορείς να το κάνει και πριν από μία εβδομάδα, όπως θα πρέπει να το κάνει και την επόμενη εβδομάδα, μετά από μία νίκη. Πολύ πιθανόν, αν κέρδιζε με 0-3, mm-hmm. να τα έλεγε πάλι. Δύσκολο όμως, εγώ θα έλεγα. Ναι. Θα δούμε. Για να περιμένουμε τι μπορεί να αποδείξει. Είναι δικές τους δηλώσεις. Μακάρι να πει πράγματα τα οποία θα μπορέσουν γενικά να βοηθήσουν και στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου, έτσι. Εγώ πάντως, αν μάθαινα ότι μία ομάδα ταξίδεψε αυθημερών να παίξει ένα παιχνίδι μακρινό με τους μισούς παίχτες να κοιμούνται στο πλοίο, στο κατάστρωμα. Στο κατάστρωμα, ένα over θα το έπαιζα, κύριε Νικολαίδη, μιας και είμαστε παίκτες του στοιχήματος. Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο. Είναι αυτό... Πέραν ναι, αυτό το άλλο κομμάτι, λέω. Ναι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, τώρα είχαμε και μια ομάδα η οποία είχε το 20-πλάσιο budget από εμάς, έτσι. Δηλαδή δεν σχηματόταν ούτε η διαφορά δυναμικότητας ούτε τίποτα. Όπου το ίδιο ίσχυε και με τον Απόλλων. Παίξαμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ποιοτική, πολύ πιο έμπειρη. Νομίζω όμως ότι και είχα δηλώσει και τότε μετά το παιχνίδι του Όφη ότι δεν κατηγορώ τους ποδοσφαιριστές, δεν χρειαζόμαστε πίστοση χρόνου. Η ομάδα είναι καλή, πιστεύω στο ταλέντο που έχουμε. Είμαστε νεαροί, χρειαζόμαστε μία νίκη, μία μεγάλη νίκη. Αυτή ήρθε με τον Απόλλωνα. Θα μπορούσε να έρθει και πιο νωρίς. Υπό προϋποθέσεις και με τη δόξα δράμας, γιατί και εκεί χάσαμε στα σημεία, αν δούμε όλο το παιχνίδι. Ήρθε με τον Απόλλων. Θα μπορούσε να έρθει την επόμενη εβδομάδα. Εμείς που ξαφνιαστήκαμε την Κυριακή, μια και λέμε για το πρωτάθλημα. Ναι. Ξαφνιστήκαμε την Κυριακή το πρωί στο αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, βλέποντας την ομάδα της Βέρειας, η οποία ξεκίνησε Κυριακή πρωί από τη Βέρεια, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να πετάξει Ηράκλειο και να πάει στο Κισαμικό. Να πάει οδικό στο Κισαμικό για να παίξει 3 ώρα. Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο. Έτσι γίνεται. Πάλι καλά που οι άνθρωποι μπορέσαν και καταφέραν και κλείσαν εστίαρα να πάνε με αεροπλάνο. Έτσι. Ενώ παίζαν 3 ώρα το μεσημέρι. Είναι πολύ όξι το πρόβλημα. Μιλάμε ότι θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να καταφέρουν όλες οι ομάδες να τερματίσουν το πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα είναι μεγάλη χαρά για όλους μας να γίνει αυτό και να παιχτεί και η σωτηρία και η άνοδος των ομάδων στο γήπεδο. Δυστυχώς η μία ομάδα ήδη έχει σταματήσει. Ναι. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, να μην έχουμε άλλο κρούσμα τέτοιο. Δεν συμφωνείτε ότι θα είναι μεγάλη αναβάθμιση του πρωταθλήματος αν κάποτε αποφασιστεί να συμμετέχουν σε αυτό και οι β' ομάδες όποιων μεγάλων μπορούν και θέλουν να κατεβάσουν ομάδα στο πρωτάθλημα? Τεράστια. Νομίζω ότι θα υπάρξει και, αν το δούμε και πιο βαθιά, λίγο και σαν οικονομική εξυγίανση θα έλεγα εγώ, θα υπάρχει πιο εύκολα θα μπορέσει να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Να το πούμε χοντρικά. Έτσι. Θα έρθουν χορηγοί, θα υπάρχουν τηλεοπτικά. Σωστά. Και υποστήριξη και από τις πρώτες ομάδες. Και πείτε μου εσείς, γιατί ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει? Αυτό δυστυχώς δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη ζήτηση. Καλή πορεία φέτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχει κλείσει ο Κορδελιό, είστε καλά εκεί? Όλα καλά, ναι, μια χαρά είμαστε εδώ. Μια χαρά. Καλό μεσημέρι. Στην οικογένεια, φίλε. Καλό μεσημέρι, γεια σας.